Ο τροχός γύρισε και οι απειλές επέστρεψαν στο πεδίο της ενέργειας με τον επικεφαλής της τουρκικής εταιρείας πετρελαίου να προαναγγέλει νέο γύρο γεωτρήσεων στη Μεσόγειο από το 7ης γενιάς Αμπτουλχαμίτ Χάν. Το τουρκικό γεωτρύπανο παραμένει δεμένο στα ανοιχτά της τα Σουτσούγια συντήρηση μετά το πέρας της οποίας, σύμφωνα με τον Μπιλγκίν, θα βγει για να αναζητήσει φυσικό αέριο στην περιοχή μας. Η έξοδος παρουσιάζεται ως ζήτημα ημερών, χωρίς ως συνήθως να παρατίθενται λεπτομέρειες για τον ακριβή προορισμό, τον οποίο βεβαίως τοποθετούν εντός των συνόρων της γαλάζιας πατρίδας. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο λεγόμενος Υπουργός Ενέργειας του ψευδοκράτους δίνει μια νέα παράσταση. Hukukuna binaen münasır ekonomik bölgelerindeki haklarına hep birlikte sahip çıkarak. Φουσκωμένος από περηφάνεια, ο κατοχικός ηγέτης βολτάρει στο πάρκο που φέρει το όνομά του στον Τιγιάρ Μπαρκίρ στην νοτιοανατολική Τουρκία. Ο Ερσιντατάρ το ζει για δεύτερη φορά, αφού κάτι ανάλογο έγινε το καλοκαίρι στο Ερντεμπλή. Πρόκειται για μια μικρή κυκλική πλατεία με 5 παγκάκια και ένα μνημείο για τους Τούρκους νεκρούς το 1974. Παρασυρώμενος από τον ενθουσιασμό του, ο Τατάρ δεν δίστασε να εκτοξεύσει νέες πολεμικές απειλές, μετρώντας τα λεπτά που χρειάζονται για να φτάσουν στην Κύπρο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη και στρατεύματα, εάν χρειαστεί. 5 F-16 ορτατήρ, 10 Ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων επανέλαβε προκλητικά πως από το 1974 και έπειτα επικρατεί στο νησί ειρήνη. Barışın devamı içinde Kıbrıs'ta iki ayrı devletin artık bu gerçeğin görülmesi gerek. Με νέο διπλό μήνυμα προς την Τουρκία επανέρχεται στα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου η Ουάσιγκτον. Από τη μια, το State Department καλεί την Τουρκία να εγκαταλείψει το στόχο των S-400 προειδοποιώντας την με κυρώσεις βάση Κατσά. Από την άλλη, το Πεντάγωνο δηλώνει βαθιά ανησυχία για τις τουρκικές επιθέσεις κατά των Κούρδων, οι οποίες αναφέρεται πως απειλούν την πολιτική εκστρατεία για την εξάρθρωση του ISIS. Θέση που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις επίσης διαφορετικές μεταξύ τους γραμμές που τράβηξαν τις προηγούμενες μέρες Λευκός Οίκος και State Department. Όλα αυτά έγιναν μόλις λίγες ώρες μετά τις ξεκάθαρες δημόσιες τοποθετήσεις Σόλτς για την Τουρκία, αμέσως μετά τη χθεσινοβραδινή συνάντησή του με τον πρόεδρο Αναστασιάδη στο Βερολίνο. Και είμαι πεπισμένος πως τα ζητήματα που εγείρονται στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου μπορούν να επιληθούν με διάλογο και στη βάση του διεθνούς δικαίου. Όσον αφορά τώρα την επίλυση του Κυπριακού, είπα εξ αρχής ότι θα συμβάλλουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εφόσον αυτό είναι επιθυμητό. Αναφορές που άφησαν απόλυτα ικανοποιημένη τη Λευκοσία, η οποία καταγράφει ως εξαιρετικά μεγάλη σημασία στη θετική ανταπόκριση του καγκελάριου στην εισήγηση Αναστασιάδη για εμπλοκή του διεθνούς παράγοντα στη διαδικασία. Τη δεδομένη στιγμή, και αφού οι εκλογές στην Τουρκία φαίνεται πως κρατούν όμηρο την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, στόχος είναι η αποφυγή νέων τετελεσμένων και η αντιμετώπιση προκλήσεων.